πόσο ανάστατος είναι ο κόσμος μας και πόσο πολλά πράγματα κρέμονται πραγματικά σε μια κλωστή. Ελπίζω να μην υπάρχουν θύματα και ελπίζω γρήγορα να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει στο Λονδίνο. Τώρα, συνεχίζω σε αυτό. Λέω ότι στην ανακοίνωσή του ο αρμόδιος υπουργός ήταν εξαιρετικά σαφής και στην ηθιογραφία όποιος ψάξει συστηματικά μήνες πριν ήταν γνωστό. Ήταν γνωστά δύο πράγματα από τις αρχές του καλοκαιριού. Πρώτον, ότι θα δοθούν οι άδειες για την Ολυμπιάδα στα μέσα Σεπτέμβρη. Ήταν γνωστό ότι στα μέσα Σεπτέμβρη, ακριβώς έτσι όπως σας το λέω, ήταν γνωστό στην εταιρεία και στους αρμόδιους ότι θα δοθούν αυτές οι άδειες. Πρώτον. Δεύτερον, ήταν γνωστό επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο είχε ξεκινήσει και είχε ενημερωθεί η εταιρεία για το θέμα της διαιτησίας. Αντιπρότεινε πράγματι μια τεχνική διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο και κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατά τη γνώμη και πολλών άλλων που είναι πιο ειδικοί σε αυτό το θέμα, ευρύτερα, πιο ειδικοί ή και πιο αντίθετοι. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει έτσι το θέμα. Ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι αντίθετος της επένδυσης. Αν αυτό συμβαίνει εντός της κυβέρνησης, αυτό εγώ δεν είναι ένα ζήτημα της, και ένα μήνυμα και το πρωί της Δευτέρας, προς τους επενδυτές, εδώ στον ίδιο, θα σας πω, εδώ στον ίδιο σταθμό και το πρωί της Δευτέρας είπα και το επαναλαμβάνω ότι όποια επένδυση τηρεί την νομιμότητα, τους κανόνες, το σύνταγμά μας, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, απολύτως. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κυρία Βάρμπα. Είναι πάρα πολύ καλύτερο, διότι βγαίνουν πολλά πράγματα, αν θέλετε, στη δημόσια συζήτηση. Είναι πολύ καλύτερο για όλες τις πλευρές και για τους επενδυτές να τηρούνται οι διαδικασίες οι νόμιμες. Με αυτό το χρονοδιάγραμμα όμως, το οποίο είναι λίγο αργόσυρτο και γραφειοκρατικός, γνωστόν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο επενδυτή ή μικροεπιχειρηματία. Είναι απόλυτα θεσμικό. Έχουν γίνει 17 αδειοδοτήσεις από τότε που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας στη συγκεκριμένη εταιρεία. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να ακουστούν και να ακούγονται στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια σφαίρα όλες οι πλευρές. Αυτό το επιδιώκουμε όλοι, πιστεύω. Όχι, και ξαναλέω, όλες οι πλευρές το και τοπικά. Δηλαδή και η πλευρά των ανθρώπων που αγωνιούν και σωστά αγωνιούν για τη δουλειά τους και η πλευρά των άλλων ανθρώπων που επίσης αγωνιούν για τις δουλειές τους, είτε έχουν γεωργικές καλλιέργειες, είτε ασχολούνται με τον τουρισμό κτλ. Εκεί νομίζω ότι κατά τη γνώμη μας θα έλεγα ότι ο μόνος θεσμικός τρόπος για να λυθεί με σαφή τρόπο και να μην έχουμε πάλι παλινοδίες το πρόβλημα είναι η διαιτησία. Και ποιο είναι το πρόβλημα, διότι κυρία Μπάρμπα πρέπει να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι, το πρόβλημα λοιπόν είναι, το κύριο πρόβλημα είναι ότι αυτή η μέθοδος της ακαριαίας τήξης δεν έχει εφαρμοστεί με έναν ορισμένο τρόπο που έχει υποδείξει στη συγκεκριμένη περιοχή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία δεν προχωρά στην καθετοποίηση της παραγωγής. Είναι γνωστό που αυτό σημαίνει... και λίγο αυτό μπερδεύει και γενικότερα τον κόσμο. Όχι, δεν μπερδεύει καθόλου. Θέλετε να ολοκληρώσετε για να προλάβω να σας κάνω ακόμα μία ερώτηση. Ολοκληρώνω και λέω ότι είναι πολύ διαφορετικό να βγάζεις συμπυκνώματα, μείγματα, και όχι καθαρό χρυσό και άργυρο, ο οποίος βεβαίως και θα φορολογείται. Μέχρι στιγμής αυτό που γίνεται είναι ότι δεν έχει καθετοποιηθεί η παραγωγή και δεν αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο, στο δημόσιο συμφέρον αυτό που πρέπει να αποφέρει. Η εταιρεία αρνείται να το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει επειδή λείπουν άδειες ή δεν τα βρίσκει με την κυβέρνηση, με το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, πάση περιπτώσει, εταιρεία, σε κάποια θέματα. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τη σύμβαση που είναι από το 2004, σας θυμίζω, να κάνει την καθετοποίηση της παραγωγής, τελεία και παύλα. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω κι άλλα. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας έφτασε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαντά, που ήσασταν κοντά μας. Ο κ. Βουλευτικός εκπρόσωπος του